Σε εξέλιξη βρίσκεται στην περιοχή των χωρικών της Αλεγωνίας Εργολαβία του Δήμου Καλαμάτας ύψους 70.000 ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών από τις συνεχείς και έντονες βροχοπτώσεις. Πριν τις πηγές ξεκίνησε ο εργολάβος από χθες μετά την εξυγίανση που έκανε το εδάφος να τοποθέτει σειρματοκιβώτια, τα γνωστά σαρζανέτ. Βεβαίως οι καιρικές συνθήκες δεν μας επιτρέπουν να προχωρήσουμε όπως θέλουμε, ώστε μετά να πάει ανάμεσα στις πηγές και στην Αλαγωνία σε ένα μεγάλο τμήμα του δρόμου που έχει καταπέσει. Σημειώνεται ότι εντός της εβδομάδας έχουν ολοκληρωθεί και οι μελέτες και θα έχει προχωρήσει και η ανάδεση εργολαβιών για μία σειρά ακόμα παρεμβάσεις. Εχθές στη συνάντηση που είχαμε με τον Δήμαρχο Καλαμάτας, τον Δήμαρχό μας Παναγιώτη Νίκα, αποφασίστηκε πως θα βγουν 5-6 εργολαβίες, προκειμένου να δουλεύουν συνεργεία για να αποκτήσει η περιοχή άμεσα, σύντομα, σε 2 μήνες, περίπου 3, πρόσβαση. Οι κάτοικοι της Αλαγωνίας να αποκτήσουν πρόσβαση. Οι κάτοικοι των πηγών να έχουν ασφαλή διέλευση στις κατοικίες τους. Οι κάτοικοι του Λαδά, του Καρβελίου, επίσης. Τρέχουμε όσο μπορούμε τα θέματα. Και με την ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, τους μηχανικούς, οι οποίοι κάθε μέρα βρίσκονται στον Ταΐγετο και από τα γεωμετρικά στοιχεία που έχουν πάρει, πολύ σύντομα, τα επόμενα 24 ώρα θα έχουν και έτοιμες τις μελέτες, γιατί χωρίς μελέτη δεν μπορείς να κάνεις ανάθεση, προκειμένου να γίνουν οι 5, 6, 7 αναθέσεις.